Μάθημα έκτο. Εδώ τώρα έχουμε τελειώσει τις σειρές των δέντρων, μακρινά δέντρα και πιο κοντινά δέντρα, και έχουμε κάτω βάλει μπουγιά υπόστρωμα, ούτως ώστε να κάνουμε τις σκιές, αλλά αργήσαμε χαρακτηριστικά και τώρα στέγνωσε το κάτω, οπότε έριξε λίγο λινένιο εδώ πέρα για να φρισκαριστεί, γιατί στέγνωσε από κάτω μπουγιά, και θα βάλω πάλι ξανά λίγο μπουγιά μπλε με κίτρινο, να κάνουμε λίγο πράσινο εικόνα, να κάνουμε σκιές εδώ πέρα. Εδώ θα έπρεπε να κάνω λίγο ακόμα σκιά εδώ πέρα στους φόβους του βουνού. Όχι σκιά, να το θαμπώσω λίγο για να δώξω το κόστος, αλλά εντάξει, δεν είναι και τόσο απαραίτητο, γιατί κάναμε τα δέντρα από κάτω, κάναμε μακρινά. Θα θαμπώσαμε τα δέντρα από κάτω. Λίγο να θαμπώναμε και τους πόπεδες, καλό θα ήτανε. Αλλά το ξέχασα τώρα, δεν πειράζει. Μπορώ και τώρα να το τρίψω λίγο εδώ πέρα και να θαμπώσει, αλλά εντάξει, δεν είναι και τόσο. Τελειώνουν και οι μπουγιές. Λίγο κίτρινο. Είναι αυτό. Τώρα κάνουμε τις σκιές, εδώ δείτε τις σκιές. Αν δεν είχε στεγνώσει από κάτω μπουγιά, θα γινόταν πολύ πιο εύκολα, αλλά εντάξει, πάλι θα γίνει το ίδιο. Είμαι όλοι διορθώνονται. Τα πάντα. Καλά είναι η σκιά να έχει ακριβώς το ίδιο χρώμα με τα δέντρα. Εδώ, ας πούμε, που είναι σκούρα, θα είναι σκούρη και η σκιά. Εδώ που έχουμε λίγο περισσότερο κίτρινο βάλει στη σκιά, θα βάλουμε λίγο κίτρινο και πάνω τώρα για να το κάνουμε ίδιο. Γιατί καθρεφτίζεται στο νερό, ας πούμε,
Ακριβώς το ίδιο που υπάρχει από πάνω. Δεν μπορεί να είναι κίτρινη σκιά, να είναι κίτρινο πράσινη και εδώ να είναι σκούρα πράσινη. Δεν είναι το ίδιο. Τώρα πάμε λίγο πιο μπροστά ακόμα, πιο κάτω από τη δεύτερη σειρά και κάνουμε κάτι σαν τρίτη σειρά με πιο πολλές λεπτομέρειες και πιο πολύ έντονο το κίτρινο πράσινο και λιγότερο σκούρο. Όσο ερχόμαστε πιο εδώ, πιο προς τα μάσα ας πούμε, είναι το πιο κοντινά τα δέντρα και φαίνονται και κάποιες λεπτομέρειες, τα χρώματα πιο καλύτερα. Μπορούμε να κάνουμε και κανονικά δέντρα, αν θέλουμε. Ένα τάκι και έτσι, τάκι, τάκι. Κανονικά. Αλλά μπορούμε να τα κάνουμε και έτσι, πιο πρόχειρα κάπως. Τώρα, αν δεν είχε τη γνώση από κάτω, δεν θα χρειαζόταν να βάλω κι άλλο λευκό τιτάνιο. Τώρα θα βάλω. Αναγκαστικά θα βάλω λίγο ακόμα λευκό τιτάνιο. Από κάτω. Λίγο ακόμα κίτρινο από εδώ. Βλέπω που χρειάζεται, που δεν χρειάζεται. Δουλειά. Εδώ τα κάναμε. Τώρα θέλω και εδώ λίγα δεντράκια να κάνουμε. Θα τα αφήσω το κίτρινο εδώ για να τα κάνω μετά. Τα δεντράκια. Βάλουμε λίγο άσπρο τώρα, λίγο λευκό τιτανιού. Λίγο στην αρχή, άμα χρειαστεί να βάλουμε κι άλλο. Μην το παρέλαβε. Καλύτερα να προσθέσουμε μετά, να χρειαστεί να προσθέσουμε, παρά να χρειαστεί να βγάλουμε. Το κάλυψιμο είναι διαδικασία πιο δύσκολη. Τώρα.
βάλουμε και λίγο μπλε. Θα βάλουμε και λίγο μπλε γιατί έχουμε και αρκετά μπλε ουρανό. Πέρα στο κενό εδώ θα βάλω λίγο χώμα σκέτο την πουλιά, την ανοιχτή τη σχένα. Με λίγο άσπρο λίγο λευκό τιτανίο από κάτω. Λίγη σχένα. Και λίγο ακόμα, λίγο άσπρο. Και λίγο ανοιχτή σχένα, ανοιχτά άσπρο. Το απλώνουμε σε όλο το χώρο εδώ πέρα που θέλουμε, το κενό που έχουμε εδώ. Και ανακατεύεται, ταυτόχρονα ανακατεύεται και με το άσπρο από κάτω και γίνεται ακόμα πιο ανοιχτή η σχένα μας. Απλώνουμε και ανακατεύουμε ταυτόχρονα, δύο σε ένα. Ας ανακατευτεί και λίγο με το πράσινο, δεν μας περάζει αυτό, λίγο όμως, όχι πολύ. Ωραία, αυτό είναι ένα ξέπλο, μια πλαγιά, χωρίς δέντρα. Αν θέλουμε, βάζουμε και λίγο χώμα. Λίγο, ας βάλω λίγο χώμα.
δεν μας βγει, δεν μας αρέσει όπως έγινε, μπορούμε να το καλύψουμε με δέντρα. Θα το καλύψουμε ούτως ή άλλως λίγο με δέντρα, θα είναι έτσι, να φαίνεται πιο φυσικό. Γιατί στην πραγματικότητα μπορεί να είναι και έτσι ακριβώς, αλλά όταν ζωγραφίζουμε πίνακα, πρέπει να το κάνουμε να φαίνεται και φυσικό. Στον πίνακα μας δεν αρκεί μόνο να είναι φυσικό, να υπάρχει και στη φύση το ίδιο πράγμα. Πρέπει να φαίνεται και φυσικό στον πίνακα. Γιατί ο άλλος μπορεί να μην το έχει δει, να μην ξέρει ότι μπορεί να υπάρχει έτσι στη φύση και να σε πει: α, αυτό δεν το κάνεις καλά, δεν μ' άρεσε. Πάει κάπως άσχημα σε κάποιους. Οπότε στο έργο μας πρέπει να, όχι μόνο να είναι, να υπάρχει στη φύση αυτό που κάνουμε, αλλά να φαίνεται η κόλαση. Ότι μπορεί να υπάρχει, γιατί πιθανόν να υπάρχει στη φύση αυτό. Λοιπόν, τώρα θα τελειώσουμε με τα δέντρα. Ναι, τώρα νομίζω θα κάνουμε και μια σειρά ακόμα, σαν τέταρτη σειρά ας πούμε. Με το υπάρχον πράσινο που υπάρχει, θα πάρουμε λίγο κίτρινο ακόμα. Κάνω το κίτρινο μας. Σειρά ακόμα από δέντρα. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και like στο βίντεο, αλλά και κοινοποίηση. Share. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα συνεχίσουμε στο επόμενο.